Στο στρατόπεδο του αθλητικού ομίλου Τρίκαλα από το πρωί της Δευτέρας σταμάτησαν οι συζητήσεις για το παιχνίδι με το Λιβαδιακό και άπατες επικεντρώνονται στο σαββατιάτικο αγώνα με το Θρασίβολο, το οποίο και ανήρθα υποδεχτούν στο Δημοτικό Στάδιο. Το ζητούμενο είναι η επιστροφή στις επιτυχίες και η νίκη, ώστε η ομάδα στη συνέχεια να ταξιδέψει για τη Δράμα, όπου την περιμένει η ιδιαίτερα φορμαρισμένη ομάδα της Δόξας. Αυτά τα γκολ που τρώμε είναι ατυχές, γιατί υπήρχαν μέσα από ατομικά λάθη. Θα δουλέψουμε στην πορεία να μην γίνουν αυτά τα λάθη. Κοιτάμε το άλλο το μάτς που έχουμε με το Θρασίβολο. Το καλό για τον Γιώργο Βαζάκα ότι είναι σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στο Λιβαδιακό, θα έχει δύο επιπλέον επιλογές, τον Μπριλάκη και τον Κοντογουλίδη, που εξέτασαν τις ποινές τους. Αντίθετα, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Τελικίσκη που τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι της Κυριακής. Αν και έχει προαναγγελθεί μεταγραφή από τον Βαγγέλη Πλεξίδα, ακόμη δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Αυτό που διέρευσε είναι ότι ο Γιώργος Βαζάκας εξετάζει την περίπτωση ενός Τσέχου ποδοσφαιριστή με θητεία στην Πολωνία, ο οποίος όμως είναι διστακτικός στο να έρθει σε ομάδα Β' Εθνική στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν είναι απίθανο, αν ο Τελικίσκη μείνει καιρό έξω, να γίνει και μία ακόμη μεταγραφή αμυντικού μέσου.